Να περάσουμε, τώρα που είπαμε και η μαμά, να περάσουμε λοιπόν σε ένα θέμα, σε ένα ζήτημα που είναι πολύ πιο έντονο στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό λίγο πολύ οι οικογένειες είναι και πιο ανοιχτόμυαλε σε αυτό το κομμάτι. Εμείς επειδή έχουμε αυτό το μεγάλο θετικό να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας, έχουμε όμως και τα στερεότυπα που μας τρώνε σε αυτό το κομμάτι. Και αναφερόμαστε στις πανελλήνιες και γενικότερα στις εξετάσεις, ειδικότερα στις πανελλήνιες, που είναι ένα θέμα που βασανίζει, να το βάλω εισαγωγικά, όλες τις οικογένειες και το περνάμε ομαδικά. Ναι, όπως όλα τα πράγματα. Πετύχαμε, αποτύχαμε. Περάσαμε, γράψαμε καλά, δεν γράψαμε καλά. Για τα πάντα βέβαια. Γεννήσαμε, κερδίσαμε, όλα μαζί. Αυτό το έχουμε μόνο εμείς οι Έλληνες. Ναι. Προς τιμήν μας φυσικά. Είναι όμως... δημιουργεί κάποια προβληματάκια. Είναι όμως κάτι, ναι, όχι απαραίτητα προβληματάκια, αλλά είναι λίγο αρνητικό στην ψυχολογία και πολλές φορές καταντάει και λίγο ψυχαναγκαστικό σε εφήβους που προσπαθούν και ήδη να αποφασίσουν τι είναι αυτό που θέλουν στη ζωή τους. Και με αφορμή λοιπόν τις πανελλήνιες οι οποίες τελειώνουν. Τελειώσανε. Νομίζω είναι η τελευταία. Καλά, θα μας διαφωτίσει ο ειδικός της παρέας. Έχουμε μαζί μας λοιπόν έναν πολύ καλό ψυχολόγο, Λιτσαρδάκης Παναγιώτης, στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, κορίτσι. Τελειώνουν οι Πανελλήνιες, τελειώσανε. Τι... Τελειώνουν, έχουμε τα ειδικά μαθήματα νομίζω ακόμα. Ειδικά. Στις Πανελλήνιες ήταν το τελευταίο μάθημα της βιολογίας, νομίζω, χθες. Τέλος πάντων, μικρό το κακό αυτό. Ναι. Το θέμα μας είναι το εξής. Οι γονείς. Όταν θα τελειώσουν οι Πανελλήνιες, έχουν περισσότερο άγχος από τα παιδιά, γιατί στα παιδιά έρχεται το ξαλάφρωμα. Ουφ, εντάξει, αντέξαμε, τα καταφέραμε, δώσαμε, ό,τι βγει. Οι γονείς τελικά, εν έτη 2019, τι συμβαίνει, το άγχος παραμένει όπως τόσα χρόνια ίδιο, έτσι δεν είναι? Ναι. Να σας πω καταρχήν, είπατε δύο μαγικές λέξεις στην αρχή τώρα που σας άκουγα να μιλάτε. Είπατε το πετύχαμε, αποτύχαμε. Γενικώς υπάρχει εδώ η νοοτροπία στην Ελλάδα, οι γονείς να οικειοποιούν, ως γονείς να οικειοποιούμαστε πράγματα τα οποία δεν είναι δικά μας. Και τα οποία αυτά φυσικά γίνονται πάντα με καλή διάθεση από πλευρά των γονιών, αλλά κατά τη γνώμη μου επιφέρουν πολύ μεγάλο βάρος στα παιδιά. Στα πιο πολλά παιδιά τουλάχιστον, έτσι. Καταρχήν να σας πούμε ότι φέτος πρώτη χρονιά, ως και εσύ πλέον, δουλέψαμε μια γραμμή υποστήριξης Πανελληνίων. Οπότε και για εμάς ήταν μια εμπειρία, γιατί ήρθαμε σε επαφή και μιλήσαμε με παιδιά και γονείς τον καιρό που δινόντουσαν εξετάσεις. Οπότε διαπιστώσαμε και κάποια πράγματα ειδήσω μας, ας πούμε, και τα ακούσαμε. Και είδαμε πραγματικά ότι εκτός από το άγχος το οποίο το έχουν έτσι και αλλιώς τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, και ειδικά τα παιδιά τα οποία έχουν προετοιμαστεί για τις εξετάσεις, γιατί εκεί είναι το πιο μεγάλο άγχος, υπάρχει και ένα επιπρόσθετο άγχος το οποίο έχουν οι γονείς. Το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι ίδιοι και αυτό βαρύνει ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Χωρίς βέβαια οι γονείς να θέλουν κάτι τέτοιο. Τα βαραίνει τα παιδιά και τους δημιουργεί ένα επιπρόσθετο άγχος. Μπορεί αυτό να έχει αντίκτυπο κάτι αρνητικό στη βαθμολογία τους ή να μην τα πάνε καλά και να φταίει αυτό επειδή έχουν λίγο πιεστεί? Καταρχήν δεν έχουν πιεστεί λίγο. Έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά το σύστημα αυτών των εξετάσεων δεν είναι και το πιο ορθολογικό, κατά τη γνώμη μου, που υπάρχει. Γιατί, μπορώ να μιλήσω εντάχει, που τι πράγματα είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα λοιπόν εξετάσεων, το οποίο μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου ουσιαστικά τα παιδιά είναι τουρίστες εντός εισαγωγικών στο σχολείο. Mm. Δηλαδή μπορούν να περάσουν όλες τις τάξεις πάρα πολύ εύκολα, με πολύ λίγο κόπο. Και ξαφνικά έρχεται μία χρονιά, η Τρίτη Λυκείου, η οποία σε σχέση με αυτά που έχουν κάνει τα παιδιά, έχουν διαχειριστεί ένα βουνό μπροστά τους. Ένα βουνό, τι εννοώ βουνό, μαθησιακό. Πρέπει να βγάλουν πάρα πολύ ύλη, να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι, να δώσουν εξετάσεις που δεν έχουν ξαναδώσει, να βαθμολογηθούν με τρόπο που δεν έχουν ξαναβαθμολογηθεί και ταυτόχρονα να πάνε σε κάποια σχολή, η οποία θα τους ανοίξει κάποιους δρόμους στη ζωή τους, ανάλογα με την προτίμηση που έχουν. Όλο αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όλα αυτά σε μια ηλικία 18 ετών, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι έτοιμο το παιδί, όπως και εγώ. Φυσικά και δεν είναι. Ποτέ κανένας δεν είναι έτοιμος για τέτοιου είδους εξετάσεις, πόσο δεν έχει προετοιμαστεί ποτέ του. Δεν υπάρχει κάποια διαβάθμιση δυσκολία ώστε ξαφνικά να φτάσουμε στην τρίτη ηλικία και να πούμε ναι, δίνουμε εξετάσεις που έχουμε ξαναδώσει περίπου. Εντάξει, ίσως λίγο πιο δύσκολες, αλλά ξέρουμε πώς είναι η διαδικασία. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Μιλάμε τώρα παιδιά για τις Πανελλήνιες του σήμερα. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έδινα εγώ ότι ζούσαμε το ίδιο αντίστοιχο άγχος και πολύ έντονα της Δευτέρας Λυκείου. Ήσασταν στη χρονιά τότε που δίνανε όλα τα μαθήματα. Ναι, είχε δοκιμαστεί και αυτό τότε. Ναι, για μένα αυτό το σύστημα
ίσως ήταν λίγο καλύτερο. Δεν λέω λόγο. Ήταν πάρα πολλά τα μαθήματα, βέβαια, τα δίνατε όλα. Και ήταν από ό,τι θυμάμαι. Του έντονου στρες. Μπράβο, αλλά θα ήταν πολύ προτιμότερο τα παιδιά να έχουν δώσει στη Δευτέρα Λυκείου, ίσως όχι τόσα πολλά μαθήματα, αλλά να ξέρουν πώς είναι οι Πανελλήνιες. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό και ο τρόπος που βαθμολογούνται τα παιδιά από τους καθηγητές του σχολείου, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι οι καθηγητές του σχολείου δεν είναι αντικειμενικοί. Έτσι, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο. Πώς να το πω τώρα, αυστηρά τα πλαίσια από. Στις Πανελλήνιες είναι πολύ πιο αυστηρά τα πλαίσια. Και καλούνται να επιλέξουν μία σχολή που θα καθορίσει το μέλλον τους σε μία πολύ μικρή και τρυφερή ηλικία. Είναι και αυτό ένα βάρος επιπρόσθετο. Ναι, έτσι πιστεύουν. Και πιστεύουν έτσι τα παιδιά, γιατί ουσιαστικά εμείς ως γονείς έχουμε κάνει να πιστεύουν έτσι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μιλήσαμε, θα πω ακριβώς τι σκέφτομαι. Δεν είναι ακριβώς αυτό που είπατε πριν, δεν έχει σχέση μόνο με το άγχος το οποίο φέρουν οι γονείς. Πολλές φορές οι γονείς άθελά τους, θα ακούσουμε λέξεις ότι πληρώνουν τόσα πολλά χρήματα που αναφέρουν πολλές φορές οι γονείς για φροντιστήρια. Όλα αυτά δημιουργούν μια επιπλέον προσδοκία στα παιδιά. Ότι πρέπει να τα προκριθούμε και πρέπει, αυτό το πρέπει. Και για να κριθούμε ικανοί, πρέπει να επιτύχουμε σε εξετάσεις. Που καμιά φορά δεν είναι ο ίδιος ο στόχος του παιδιού, δηλαδή καμιά φορά δεν επιθυμεί κιόλας. Και σαφώς μπορεί να μην είναι ο ίδιος ο στόχος, αλλά το πιο σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν κρίνεται ένα παιδί καλό ή κακό, ικανό ή ανίκανο με βάση εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι, συμφωνώ ότι είναι οι πρώτες σημαντικές εξετάσεις στα περισσότερα παιδιά που δίνουν στη ζωή τους. Οπότε από μόνες τους αποκτούν μια μεγάλη βαρύτητα για τη ζωή τους. Αλλά πραγματικά με τα τωρινά δεδομένα της ζωής δεν είναι αυτά που θα καθορίσουν τη ζωή τους. Θα δώσουν πάρα πολλές εξετάσεις στη ζωή τους για πάρα πολλά πράγματα και αργότερα. Και πλέον υπάρχουν και πάρα πολλοί δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει ένα παιδί για να πετύχει το στόχο τον οποίο θέλει εκτός από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Και πλέον, επειδή ακριβώς ζούμε σε μια εποχή όπως καλά αναφέρατε, που δεν είναι τίποτα βέβαιο, αντιθέτως είναι πολλά πράγματα βέβαια. Έχει αλλάξει η εποχή που λέγαμε κάποτε ότι σπούδασε κάτι για να το κάνεις μετά στο επάγγελμα. Ναι, και το κάνεις. Βγαίνεις από μια σχολή τελικά που μπορεί να μην κάνεις. Μπορεί η σχολή να είναι απλά η αρχή για κάτι άλλο. Αλλά δεν σημαίνει ότι γίνεται και με άλλο τρόπο. Και όταν λέω αυτό, δεν εννοώ ότι φυσικά και πρέπει να προσπαθήσουν τα παιδιά και προσπαθούν. Αλλά δεν πρέπει με βάση το αποτέλεσμα των εξετάσεων να κρίνουμε, ειδικά αυτών των εξετάσεων έτσι όπως είναι, που ακούμε κάθε χρόνο τα παράπονα σε πολλά μαθήματα, γιατί να μην μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Και φέτος τα ακούσαμε στη φυσική για τα θέματα που ήταν πάρα πολλά και δεν προλάβαμε. Και τη χημία, τα πιο δύσκολα. Και τα λοιπά. Και κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό που θα κρίνει ένα παιδί επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Και εδώ να μιλήσουμε μετά, αν θέλετε, να πούμε για ποιος πρέπει, κατά τη γνώμη μας, και πώς θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των γονιών. Μα νομίζω ότι και οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι δεν κρίνεται το παιδί τους και το αν είναι καλό ή όχι από μια βαθμολογία. Απλώς ίσως να εστερνίζονται το άγχος του παιδιού, ίσως να είναι σε μια νοοτροπία και εκείνη. Και λογικό είναι ότι πρέπει να περάσει σε μια σχολή για να εξασφαλίσει το μέλλον του. Μπορεί εγώ να μην μπορώ να το εξασφαλίσω για εκείνο, εκείνο όμως πρέπει να έχει αυτή την ασφάλεια. Ναι, αλλά πρέπει ως γονείς να δεχτούμε ότι τα παιδιά είναι ενήλικοι. Τα παιδιά μπορούν να κρίνουν για τη ζωή τους τι χρειάζονται και τι μπορούν να κάνουν. Και αφού βλέπουμε ως γονείς ότι ένα παιδί προσπαθεί, και δεν προσπαθεί μόνο, γιατί συνήθως αυτό με τις Πανελλήνιες μιλάμε για μια προετοιμασία που αρχίζει ένα χρόνο πριν, έτσι. Λοιπόν, ένα παιδί λοιπόν, το οποίο φτάνοντας στις Πανελλήνιες έχει κουραστεί ήδη πάρα πολύ, έχει διαβάσει πάρα πολύ, έχει στερηθεί πάρα πολλά πράγματα για την ηλικία την οποία είναι και κάνει την προσπάθειά του. Αν ως γονείς κρατήσουμε αυτό και επενέσουμε. Πραγματικά να το νιώσουμε την προσπάθειά μας, την προσπάθεια που έχει κάνει το παιδί. Αυτό είναι υπεραρκετό. Και να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και στο παιδί ότι δεν. Και να μην γράψεις, αφού έχεις κάνει την προσπάθειά σου, δεν έγινε και κάτι. Το λάθος που κάνουν, πιστεύω, οι αρκετοί γονείς, για να μην πω οι περισσότεροι, είναι ότι επειδή ακριβώς αγαπούν τόσο πολύ τα παιδιά τους, η αποτυχία ή η επιτυχία του παιδιού γίνεται δική τους. Δηλαδή θεωρούν ότι αν αποτύχει το παιδί, είναι δική τους αποτυχία. Μπορεί να στενοχωριούνται δηλαδή από τη στεναχώρια τους. Όχι, όχι, όχι. Άλλο εννοώ εγώ. Και συναντάτε συχνά, το έχω δει και εγώ και παλαιότερα συζητώντας με γονείς, πολλές φορές όταν αποτύχει ένα παιδί, θεωρούν ότι κάτι και οι ίδιοι δεν έκαναν σωστά. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Πολλές φορές ως γονείς μπορεί να βάλουμε μπροστά μας τα δικά μας θέλω και όχι του παιδιού. Ναι. Επίσης, πολλές φορές η επιτυχία ή η αποτυχία πάλι μπορεί να αντανακλά τις δικές μας επιτυχίες ή αποτυχίες του παρελθόντος. Γενικώς είναι ένα πολύ λεπτό κομμάτι και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Σίγουρα δεν υπάρχει κακή πρόθεση από κανένα γονιό. Ναι, προφανώς. Αυτό το έχουμε ως δεδομένο ότι αγαπάνε τα παιδιά τους, αγαπάμε τα παιδιά μας, θέλουμε το καλύτερο. Απλά κάποιες φορές δεν μπορούμε να καταλάβουμε ως γονείς ότι τα παιδιά μεγαλώνουν και είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους. Δεν σημαίνει
ότι αν δούμε ότι ένα παιδί θα το αφήσουμε ή θα του πούμε ναι, μην διαβάζεις, μην κάνεις, μην φτιάχνεις, αλλά πρέπει να τον αφήσουμε να πάρει τις αποφάσεις του. Και αφού δούμε και αν δούμε ότι ένα παιδί έχει προσπαθήσει και δεν τα κατάφερε, μπορεί να συμβεί αυτό και στο πιο καλά διαβασμένο. Ναι, έχει συμβεί πολλές φορές. Δεν είναι κριτήριο, θα το ξαναπώ, δεν είναι κριτήριο οι εξετάσεις, οι πανελλήνιες, να κρίνουμε ένα παιδί ως επιτυχημένο ή αποτυχημένο. Έτσι είναι. Και όταν. Γιατί μας μιλήσατε προηγουμένως για τη θέση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, είστε ψυχολόγος το κι εσύ. Και θέλουμε να μας πείτε φέτος, αυτή τη χρονιά λοιπόν, που μιλάμε για πολύ κοντά τώρα την περίοδο των εξετάσεων. Μέχρι χτες. Πώς το ζήσατε εσείς από τους γονείς και τι αντιμετωπίσατε, υπήρχαν τέτοια περιστατικά που... Καταρχήν είχαμε μια, για πρώτη χρονιά που το είδαμε στη λειτουργία, υπήρχε μια συμμετοχή, μας πήραν γονείς τηλέφωνο, μας πήραν από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό μας έκανε τύπωση, δεν πέραν μόνο από Κρήτη. Δηλαδή πήραν από Αθήνα, πήραν από Πελοπόννησο, μέχρι και από Θεσσαλονίκη πήραν. Mm. Κάπως είχαν ενημερωθεί μέσω διαδικτύου ότι υπάρχει αυτή η γραμμή. Mm-hmm. Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο από το τηλέφωνο να μπει σε λεπτομέρειες, έτσι. Και με ένα παιδί όταν μιλάς με ένα παιδί το οποίο δεν το ξέρεις. Δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις, όπως και με ένα γονιό. Οπότε γενικώς οι οδηγίες ή αυτά οι συμβουλές εντός εισαγωγικών που δίναμε ήταν πολύ γενικές. Και αν κάποιο παιδί μπορούσε να μας μιλήσει, μιλάγαμε λίγο περισσότερο. Είδαμε ότι γενικά υπήρχε το άγχος και ειδικά εδώ στην Κρήτη ότι μόνο εγώ παίρνω και ντρέπομαι που παίρνω. Και εξηγούσαμε στα παιδιά ότι δεν παίρνεις μόνο εσύ. Και ούτε πρόκειται ποτέ το όνομά σου να βγει σε κάποια εφημερίδα ότι ο τάδε, το τάδε σχολείο πήρε τηλέφωνο. Ότι είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε και αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε και να μιλήσουμε, να ακούσουμε τη γνώμη κάποιου ανθρώπου, δεν είναι ντροπή να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να μιλήσουμε. Μας έκανε επίσης εντύπωση ότι κάποια παιδιά που πήραν ξαναπήρανε. Τι σας έλεγαν? Ότι έχω άγχος. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και πώς θα το καταπολεμήσω? Τι θα κάνω, δεν μπορώ να φάω, πλέον συνέχεια. Πέστε. Συμπτώματα άγχους από απλά μέχρι και πολύ σοβαρά ακούσαμε. Εσείς τι τους λέγατε? Τα βασικά πράγματα που μπορούσαμε να πούμε. Αυτά που προτείνουμε γενικά στις εξετάσεις. Δηλαδή ότι οι μέρες των εξετάσεων δεν είναι το πικ του διαβάσματος για ένα παιδί. Το πικ έχει γίνει μέσα στη χρονιά. Δεν πρόκειται, ας πούμε, παραμονή εξετάσεων. Δεν πρόκειται να κερδίσει κάτι ένα παιδί με το να κάτσει να ξενυχτήσει μέχρι το πρωί και να πάει να δώσει, ούτε πρόκειται να μάθει περισσότερα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεχάσει και αυτά που ξέρει. Προτείναμε λοιπόν, σε γενικές γραμμές θα σας τα πω έτσι, όσο γίνεται να προσέχουμε λίγο τη διατροφή μας, mm-hmm. αυτόν τον καιρό που δίνουμε, να προσέχουμε λίγο τον ύπνο μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Να αποφεύγουμε πράγματα τα οποία μπορούν να αυξήσουν το άγχος, όπως είναι διατροφικά εννοώ, όπως είναι, ξέρω εγώ, χρήση πολλών, αν πίνει καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Να βγούμε έξω με την παρέα μας λίγο, να μιλήσουμε για άλλα πράγματα, να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν. Και εκείνα το έκαναν? Ακολουθούσαν τις συμβουλές σας? Όχι πάντα. Μιλάω για εκείνα που σας ξαναπήραν. Αυτά που μας ξαναπήραν, ναι, μας λένε κάποια παιδιά, μας είπαν ναι, βγήκαμε το βράδυ με τους φίλους μας, αλλά οι φίλοι μας άρχισαν πάλι να μιλάμε για τις εξετάσεις και γύρισαν σπίτι πιο αγχωμένοι. Θυμάμαι χαρακτηριστικό. Εντάξει, ακούγανε. Το άγχος δεν φεύγει έτσι απλά. Ναι, δεν μπορεί έτσι να φύγει τόσο απλά. Τώρα μετά τις πανελλήνιες πιστεύετε θα ξαναεπικοινωνήσουν? Γιατί δημιουργείται μία σχέση. Θα το θέλαμε, όπως και είπαμε στα παιδιά από εδώ εννοώ από το Ηράκλειο, ότι αν θέλουν μπορούν να έρθουν και από την υπηρεσία, να τα πούμε από κοντά. Αλλά σίγουρα αυτό που τονίσαμε ότι μετά τις εξετάσεις και τονίσαμε και ως γονείς κυρίως, ότι δεν χρειαζόμαστε βιαστικές αποφάσεις ό,τι και αν έχει συμβεί. Και δεν τελειώνει η ζωή μας εκεί, στις πανελλήνιες. Mm-hmm. Ακόμα και μια αποτυχία στις πανελλήνιες δεν σημαίνει ότι τέλος, απέτυχα, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Όχι, ή δεν μπορώ να τίποτα αλλάξω. Παίρνουμε μια εμπειρία, βλέπουμε πώς είναι, είδαμε πώς είναι οι εξετάσεις. Αφού ηρεμήσουμε, αφού ξεκουραστούμε, αφού ξεκουράσουμε το σώμα και το μυαλό μας που είναι απαραίτητο και αφού αποφορτιστούμε, το οποίο για μένα συνεπάγεται και το είπα και σε πολλά παιδιά, πολύ ωραίες διακοπές αν μπορούμε να κάνουμε ή οτιδήποτε άλλο, να τα αφήσουμε όμως στην άκρη αυτό. Όταν καθαρίσει λοιπόν το μυαλό μας και είμαστε ήρεμοι, μπορούμε μετά να κάτσουμε ήρεμα, να σκεφτούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας, είτε στην επιτυχία είτε στην αποτυχία. Και όχι βιαστικά. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά δεν είναι μόνο ένα χρόνο που ταλαιπωρούνται, τελειώνει το σχολείο. Ναι, και αρχίζει μια πολύ ωραία περίοδος που μπορούν να ενεξοποιήσουν με πάρα πολλούς τρόπους στη ζωή τους. Και αυτό το τονίζαμε πάρα πολλές φορές. Είναι στην καλύτερη ηλικία που έχουν μπροστά τους, ανοίγονται πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Είδαν πώς είναι οι εξετάσεις. Δεν είναι μόνο τα παιδιά που αποτύχαν στις εξετάσεις. Είναι και τα παιδιά, γιατί όπως είναι το σύστημα αυτό, πολλά παιδιά θα πάνε σχολές τις οποίες δεν τις έχουν επιλέξει, αλλά θα πάνε μόνο και μόνο με βάση τη βαθμολογία. Mm. Δηλαδή, λίγα είναι τα παιδιά που πραγματικά μέσα από τις πανελλήνιες πηγαίνουν στη σχολή που είχαν και στο μυαλό τους. Ναι, πραγματικά θέλουν. Έτσι, κάποια παιδιά λοιπόν, ανάλογα με τη βαθμολογία τους, θα πρέπει να χτίσουν ένα μηχανογραφικό μετά στην πορεία,
το οποίο προφανώς οι σχολές που θα επιλέξουν μπορεί να μην υπήρχαν στο μυαλό τους. Ναι, για τους περισσότερους είναι έτσι. Και ναι, για ένα, που και εκεί θέλει κάποια διαχείριση μετά. Αλλά όλα αυτά, καλό είναι να μην γίνουν ενθερμό. Και ναι, τι εννοώ ενθερμό, τώρα φτάνει, τελείωσε, άστο. Ας περάσουν και 20 μέρες, ας περάσει και ένας μήνας, δεν θα θέσω χρονικό όριο. Ας πάρει ο καθένας το χρόνο και γονείς και παιδιά που χρειάζονται για να αποφορτιστούν από αυτή τη διαδικασία. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Την ίδια ξεκούραση χρειάζεται και ειδικά στο μυαλό, χρειάζονται και οι γονείς. Να αποφορτιστούν και αυτοί από όλο αυτό που έζησαν μαζί με το παιδί και μετά να βοηθήσουν το παιδί να αποφασίσει αυτό που θέλει εκείνο κατάλληλα και όχι με επιρροή. Οι γονείς πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να δείξουν στα παιδιά τους ότι πραγματικά τα σέβονται και τα αγαπάνε. Τι σημαίνει σέβομαι και αγαπάω? Σημαίνει καταρχήν ότι έχουμε μάθει να ακούμε ως γονείς. Θα ακούσουμε αυτά που θα μας πούνε. Όταν θέλουν να μιλήσουν. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε και να τα αγαπάμε και να τα σεβόμαστε τα παιδιά μας και τους το λέμε αυτό. Πέρα από τις εξετάσεις. Είπατε πριν ότι και οι γονείς σας έπαιρναν τηλέφωνο πέρα από τους μαθητές. Γιατί δεν ξέραν πώς να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις με παιδιά. Το παιδί δεν κοιμάται, δεν τρώει, δεν κάνει. Δεν... Και τους συμβουλεύατε αυτό που μας είπατε μόλις. Ναι, προσπαθούσαμε να μιλήσουμε, ζητάγαμε από τους γονείς αν μπορούν να πούν και στα παιδιά να μα. Κάποια παιδιά δεν θέλουν να μας πάρουν τηλέφωνο και λέγανε μην τολμήσεις, ας πούμε, και πάρεις τηλέφωνο. Κάποιοι γονείς παίρνουν μυστικά τηλέφωνο όταν δεν ήταν το παιδί εκεί. Ναι, γιατί είναι και η εφηβεία στη μέση. Και που δεν είναι στα όρια της εφηβείας και είναι η αντίδραση. Η αντίδραση, πίεση. Αλλά καμιά φορά νιώθει το παιδί ότι, ας πούμε, ο γονιός δεν το εμπιστεύεται ή ότι. Είναι λίγο και σαν. Σκεφτόμαστε καμιά φορά ότι μην γίνω ρεζίλη, ας πούμε. Εντάξει, πάντως γενικά στις οικογένειες οι οποίες έχουν δουλέψει την επικοινωνία ως οικογένεια, γενικά βλέπουμε ότι και στα παιδιά την περίοδο των εξετάσεων λειτουργούν πιο. Δεν θέλω να πω ορθολογικά, αλλά πιο ήρεμα. Ναι. Και αυτά είναι. Δηλαδή, και ακούν και αυτά καλύτερα. Παιδιά που έχουν δουλευτεί όλο το οικογενειακό σύστημα σε σχέση μεταξύ τους, το πώς μιλάμε, το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Πραγματικά και στις εξετάσεις η αντίδρασή τους και η αντιμετώπιση που έχουν, είτε θετική είναι εξετάσεις είτε αρνητική, είναι πιο ήπια και πιο λιγότερο αγχωτική και για τους γονείς και για τα παιδιά. Το σημαντικότερο είναι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι δεν αντιμετωπίζουμε καμία επιτυχία ή καμία αποτυχία με ακραίους τρόπους. Οτιδήποτε... Ειδικά σε αυτές τις εξετάσεις, ναι. Θα το πω πάλι, όχι. Είναι εξετάσεις. Ωραία, διαβάσαμε, έκανες την προσπάθειά σου. Αν τα έφερε πια έτσι ο. Μπορεί εκείνη τη μέρα να έτυχε να μην γράψεις. Μπορεί να τύχει. Δεν σημαίνει ναι, κάτι. Ναι, μπορεί να τύχει. Και σίγουρα στην τελική θα το πω και αλλιώς ότι αν έχεις προετοιμαστεί τόσο καλά και έχεις διαβάσει τόσο καλά και το θέλεις τόσο πολύ, στην επόμενη φορά που θα δώσεις θα τα πας πολύ καλύτερα. Αν αποφασίσεις να το ξανακάνεις. Μπορείς να αποφασίσεις να το ξανακάνεις. Αλλά όχι τώρα. Άστο να περάσει λίγο. Ναι, το σημαντικό είναι να αφήσει ένα μήνα, δύο μήνες. Δεν θα πω χρονικό όριο. Όσο χρειάζεται για να αισθανθεί το πότε θα αισθανθούμε καλύτερα το σώμα μας και τον εαυτό μας, το ξέρει ο καθένας. Αλλά όχι όταν είμαστε πιεσμένοι. Οι αποφάσεις αυτές εν θερμό δεν βοηθάνε. Κακό κάνουν. Πάρα πολύ όμορφη συζήτηση και σας ευχαριστούμε που βρεθήκατε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Μοιραστήκατε αυτές τις ορθολογίες και πολύ σωστές απόψεις. Γιατί έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Κοιτάξτε, όλοι είναι γενικώς πολύ εύκολο να τα λέμε στα λόγια. Ναι. Είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για άγχος και να λέμε τι. Αλλά το άγχος γενικά δεν διαχειρίζεται εύκολα. Αλλά σίγουρα όταν ένα παιδί μάθει από μικρό να ζει με στο άγχος, μεγαλώντας θα είναι ακόμα μεγαλύτερα τα προβλήματα. Μπορούμε να το δουλέψουμε το άγχος ως οικογένειες εννοώ, δεν εννοώ να απευθυνθούμε σε ειδικούς. Να μάθουμε στα παιδιά μας, καταρχήν και σε εμάς τους ίδιους, πώς μπορούμε να λειτουργούμε στη ζωή μας με όσο γίνεται λιγότερο άγχος. Να το αποκλείσουμε το άγχος στη ζωή δεν γίνεται. Έτσι. Και αν βλέπουμε πλέον ότι κάποιες καταστάσεις δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, εκεί δεν είναι. Δεν είναι κακό να απευθυνθούμε και σε ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν. Και είναι εκεί οι άνθρωποι αυτοί πλέον. Τους βρίσκεις πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν. Σαφώς. Το σημαντικό είναι ότι αφού είμαστε μια χώρα που δίνει βάση στην οικογένεια και είμαστε τόσο κοντά ένας στον άλλον, να προωθήσουμε και την αγάπη. Και αφού οι γονείς έχουν το άγχος και συμμερίζονται τα παιδιά τους, να τα κάνουν αισθάνονται ότι είναι ξεχωριστά. Νομίζω εκεί είναι το νόημα. Και να τα αφήσουν να ενισχύσουν την αυτονομία τους. Όσο γίνεται. Ωραίο αυτό. Να ενισχύσουμε την αυτονομία τους λοιπόν. Λιτσαρδάκης Παναγιώτης, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και στο Επανειδήν. Λοιπόν, πριν Ευγενία είπαμε ότι η Κρήτη είναι πανέμορφη. Είπες εσύ ότι υπάρχουν πολλά ιδιαίτερα μέρη που μπορούμε να πάμε και παρότι υπάρχει ο αέρας και καμιά φορά δεν είναι κατάλληλος καιρός. Λοιπόν, ένα τέτοιο μέρος είναι και η Μήλατος και έχει γυριστεί ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο για τον τόπο αυτό. Πάμε να το δούμε.